Α, ωραία, τέλεια. Πάμε και στον κύριο Αγοραστό, στον κύριο Γιάννη Αγοραστό. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Ουσερών, αλλά ουσιαστικά τώρα επισκέπτεται και άλλα νοσοκομεία. Κύριε Αγοραστή, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Μωρέτη, σας και τους τηλεθεατές. Κάτι είστε στην Ομοσπονδία εσείς τώρα και μου διαφεύγει, Είμαι Γενικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας. Γενικέ μου Σύμβουλε, για πες μας τώρα, γιατί δεν κάναμε εμείς στάση εργασίας εδώ στις ΣΕΡΕ σήμερα και κάναν οι άλλοι? Εμείς δεν έχουμε προβλήματα. Είναι κατά προτεραιότητα και όπως κρίνει κάθε σωματείο για τα προβλήματα που έχουν να κάνουν στάσεις εργασίας, διαμαρτυρίες. Εμείς κάναμε αρκετές φορές συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, κάναμε και εμείς. Άρα δεν ήταν πανελλαδική η στάση αυτή? Όχι, δεν είναι πανελλαδική. Είναι πώς κρίνει κάθε κέντρο υγείας, κάθε νοσοκομείο, κάθε περιφέρεια. Ωραία. Σήμερα το πρωί παρευρέθηκα σε στάση διόρη στο νοσοκομείο Καβάλας, διότι το κύριο αίτημά τους αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Και εκεί υπήρχε μια καλή συμμετοχή, παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιαννακός, τέθηκαν τα θέματα, συζήτησαν και με τη διοίκηση, όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει θέμα και θα πρέπει να στελεχωθούν επιτέλους τα νοσοκομεία. Περιμένετε τώρα, κύριε Αγοραστέ μου, περιμένετε λίγο. Έχει η Καβάλα πρόβλημα και δεν έχουμε εμείς, ή η Καβάλα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα νοσοκομεία έχουν προβλήματα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πιο έντονο το πρόβλημα των γιατρών από ότι το νοσηλευτικό. Η Καβάλα αυτή τη στιγμή έχει πιο έντονο το νοσηλευτικό από ότι το ιατρικό. Αυτά όμως πηγαίνουν μαζί. Κάθε κέντρο υγείας, κάθε νοσοκομείο είναι μπερδεμένο. Λοιπόν, σήμερα λέει, περιμένετε να σας πω εγώ τώρα εδώ και να μου το ερμηνεύσετε εσείς, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα και καλά. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο η τελική έγκριση, πού θα γίνουν οι 16.500 προσλήψεις, οι ειδικότητες που αναζητούνται εκτός υγείας και οι διαγωνισμοί που εκκρεμούν. Μέσα έχει 6.500 γιατρούς και νοσηλευτές, 1.000 θέσεις για λοιπό προσωπικό και πάνω από 600 λέει για το 166 το νέο έτος. Τι καταλάβατε εσείς? Καταλάβαμε ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουν προσλήψεις. Αυτό καταλάβαμε, αλλά μέχρι πότε να γίνουν προσλήψεις θα έχουμε μόνο αποχωρήσεις. Ήδη να σας αναφέρω το γεγονός ότι πανελλαδικώς πολλοί νοσηλευτές παρετούνται από το δημόσιο και προσλαμβάνονται ως επικουρικοί στο Υπουργείο Παιδείας ως σχολικοί νοσηλευτές. Ένα παράξενο πράγμα. Τι είναι αυτό πάλι τώρα, το κράτος χτυπά το κράτος? Το κράτος χτυπάει το κράτος, διότι το Υπουργείο Παιδείας θεωρούν ότι είναι πιο ευνοϊκό από ότι είναι το Υπουργείο Υγείας. Α, δηλαδή εμείς μπορούμε να ψοφήσουμε σαν τα άλογα, ας πούμε, στη μέση του δρόμου, αλλά πρέπει οι νοσηλευτές αυτοί να πάνε στα σχολεία. Ακριβώς. Άνοιξε και μία διάβλο προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο αναζητεί σχολικούς νοσηλευτές και πολλοί παρετούνται από τα νοσοκομεία και κάνουν τα χαρτιά τους και προσλαμβάνονται ως σχολικοί νοσηλευτές. Περιμένετε τι λέει τώρα εδώ. Ένα λεπτό τώρα, γιατί έχω κοντά μου τον ψυχίατρο, τον κύριο Πασκαλίδη, που λέει παρετούνται οι νοσηλευτές, μπαίνουν στο κομμάτι της παιδείας και ουσιαστικά αποκτούν και τα προνόμια, λέει, των εκπαιδευτικών. Αυτό δεν μου είπατε, κύριε? Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, για κακό ιστορία, αυτά δεν εννοείται? Ακριβώς. Κάθονται το καλοκαίρι, κάθονται Χριστούγεννα. Για ποιο λόγο να μην επιλέξει ένας νοσηλευτής το κομμάτι του Υπουργείου Παιδείας, ο σχολικός νοσηλευτής, και να κάθεται να δουλεύει Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι, να έχει να παίρνει τις άδειες, τα ρεπό του? Καλά, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Πάτε όμως στο δικό μας κομμάτι τώρα εδώ στα νοσοκομεία να δούμε τι γίνεται, γιατί θα πρέπει να υπάρχετε για να σωζόμαστε. Διότι αν δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε νοσηλευτές, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, πάμε καλιά μας και άντε να μην πω τώρα και τα χειρότερα. Στη συνέχεια παρευρέθηκα στο κέντρο υγείας Σουφλίου και εκεί άκουσα σήμερα ότι παρετείται ο παιδίατρος. Άντε πάλι. Πού πάει ο παιδίατρος πάλι? Γιατί φέρνει το Σουφλί ο παιδίατρος? Γιατί τρεις μέρες εφημερεύει στην Αλεξανδρούπολη, τρεις μέρες στο κέντρο υγείας Σουφλίου, τρεις μέρες στην Οριστιάδα. Δηλαδή έχουν γίνει. Α, τον έχουμε τεντώσει. Μάλιστα. Και η παιδίατρος από το Σιδηρόκαστρο, λέει, παραιτήθηκε. Και στο τέλος. Μα κοιτάξτε, κυρία Μωραϊτού, αυτή τη στιγμή βλέπουμε πού υπάρχουν γιατροί αρκετοί, π.χ. στο νομό Σερών, στο νοσοκομείο μας. Τι υπάρχουν εκεί? Πολλοί παθολόγοι. Ωραία. Παίρνουμε παθολόγους και τους πηγαίνουμε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο να καλύπτουν και στο τέλος παρετούνται. Άρα ποιο είναι το όφελος? Χάνουμε και από αυτούς που είχαμε. Κανένα. Και αυτός που έχουμε. Ναι, σωστά. Ακριβώς, χάνουμε. Ναι. Και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι παρετείται η παιδίατρος. Ναι, αυτό δεν μου είπατε, από το κέντρο υγείας Σιδηροκάστρο. Σουφλίου. Σας λέω ότι έχουμε και την παρέτηση από την Παρασκευή στο κέντρο υγείας Σιδηροκάστρου της Παιδιάτρου.
Θα υπάρχουν και άλλες παραιτήσεις. Θα υπάρχουν και στη συνέχεια και άλλες παραιτήσεις. Κυρία Κοντοπούλου, μάλιστα. Ωραίοι είμαστε. Τώρα, βλέπετε φως μπροστά σας? Θεωρώ ότι θα πρέπει σε 2 εβδομάδες, θα έχω μια συνάντηση με τον Υπουργό στην Αθήνα, θα του θέσουμε αυτά τα προβλήματα. Πάλι θα τα ξαναπείτε? Πάλι θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε και εμείς ένα διοικητικό από εβδομάδα και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις πώς μπορούμε και εμείς πάλι να δείξουμε τη δυσαρέσειά μας, να διαμαρτυρηθούμε. Θα το αποφασίσει το ΔΣ. Από κοινού. Ωραία, κύριε Αγοραστέ μου, τελειώστε την περιήγησή σας εκεί και τις επισκέψεις σας και ελάτε εδώ στις αίρες να τα πούμε. Παντού ακούω και προβλήματα. Ένα ευχάριστο δεν άκουσα όλη την ημέρα σήμερα. Εμένα ευχάριστο δεν ακούσατε, αλλά να σας πω κάτι. Δεν φτάνει που είμαστε ελλειμματικοί σε πάρα πολλά. Θυμήθηκα τώρα το περιστατικό του ιδιώτη γιατρού που έσωσε ένα παιδάκι που το έτρεξε στην καμπάλα με το γιο ταχύ του και επειδή ακριβώς του άνοιξαν την μπάρα μετά από ειδοποίηση της αστυνομίας εκεί στα Διόδια ότι ανοίξτε να περάσει ο γιατρός, το παιδί πεθαίνει και του ήρθε και πρόστιμο μετά. Δηλαδή, από πού να σταθούμε, πού να κρατηθούμε? Έχω να σας αναφέρω... Γιατί το ασθενοφόρο θα έφτανε μετά από 45 λεπτά, έτσι απήντησαν εκείνα τα χρόνια. Πολλά τέτοια περιστατικά. Ναι, πολλά τέτοια, τέλος... αλλά μην τους βάζουμε και πρόστιμα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι το τρελό της υπόθεσης. Δηλαδή από τη μία τρέχεις να βοηθήσεις και στο τέλος σου έρχεται και το διοικητικό πρόστιμο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Κύριε Αγοραστέ, σας ευχαριστώ. Και θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.